Η καθημερινή, κύριε Χούντα, έχει στις προσφορές τις οποίες διενέμει στους αναγνώστες της, συμπεριλάβει και εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές της Μάγιας, της Τσόκλη. Μεταξύ αυτών είχε την προηγούμενη εβδομάδα το ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη, γιατί και η ίδια υπερηφανεύεται ότι είναι Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια καλή εκπομπή, αλλά θέλω να δείξω και την επιπολαιότητα της στιγμής. Η εκπομπή τελείωνε με το γνωστό τραγούδι «Ιστανμπούλ, not Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ, not Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ, not Κωνσταντινούπολη». Το τραγούδι αυτό, κύριε Χούντα, δεν ξέρω αν το ξέρει η Τσόκλη, και αυτό το λέμε στην εκπομπή μας, είναι ένα τραγούδι το οποίο χρηματοδότησε η τουρκική προπαγάνδα το 1955 στον Ντάριο Μορένο. Ο Ντάριο Μορένο ήταν ένας Εβραίος τραγουδιστής, βέβαια λίγο γκέι ήταν, έτσι πολύ κωμικός στην εμφάνιση, λίγο χοντρούλης, της Μύρνης, ο οποίος ήταν σε διεθνές ρεπερτόριο, πήρε τα χρήματα ο Ντάριο Μορένο και έκανε αυτό το τραγούδι, το οποίο τραγούδι της τουρκικής προπαγάνδας. Τώρα το βάζεις σε μία εκπομπή, σε ένα CD που αφορά την Κωνσταντινούπολη, είναι λίγο ασυνειδήτως ατόπιμα. Δεν το λέει ένας εθνικιστής σαρής, το λέει η κοινή λογική. Δεν πάει, πώς το κάνουμε δηλαδή, πώς πάει. Και για να κλείσω με εκείνο το οποίο είπα, με την αντιεθνικιστική κίνηση, θα σας διαβάσω το ανακοίνωση της αντιεθνικιστικής κίνησης. Ένα σύντομο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα 5η 29η του μηνός Μαΐου 2008 η επίσκεψη 4 οργανώσεων στο Γραφείο Συνδέσμου της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Αθήνα. Προκειμένου να εκφραστεί η ξεκάθαρη αντίθεσή μας στην πολιτική του βέτο. Not in our name. Η ευγενέστατη υποδοχή έγινε από τον ίδιο τον καλοσυνό του αρχηγό της διπλωματικής αποστολής σε πολύ φιλικό σύστημα, σε κλίμα, και η συζήτηση κράτησε πάνω από μια ώρα. Στο περισσότερο διάστημα αυτής της ώρας, ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας εξέφρασε την ικανοποίησή του και το τολμηρό διάβημα, ενώ καταδίκασε απερίφραστα κάθε μεμονωμένη πρωτοβουλία εθνικιστών της Δημοκρατίας Μακεδονίας που δυναμητίζει τις σχέσεις των δύο λαών. Η συζήτηση περιεστράφει και γύρω από τα ιστορικά θέματα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση, την οποία αντιπροσωπεύει ο κύριος διπλωμάτης, με τον εθνικισμό. Καμία. Μόνο στην Ελλάδα και πέρα και κάποια στοιχεία έτσι, που ξεφεύγουν τον έλεγχο, είναι ακραία στοιχεία. Λοιπόν, ενώ στην Ελλάδα είναι όλοι. Στην Ελλάδα είναι οι κυβερνήσεις εθνικιστικές, όπως ξέρετε. Και η εξωματική αντιπολίτευση είναι άκρως εθνικιστική. Με την κίνησή μας αυτή, εκτιμούμε ότι εκπροσωπήσαμε και όσους ανώνυμους Έλληνες έχουν αντικειμενικές ιστορικές γνώσεις και ανοιχτό μυαλό, γιατί εμείς δεν έχουμε αντικειμενικές, έχουμε υποκειμενικές γνώσεις ιστορικές, και ανοιχτό μυαλό, και είναι πεπισμένοι ότι τα δίκαια των Μακεδόνων. Πεπισμένοι για τα δίκαια των Μακεδόνων. Αλλά απλώς δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να βγουν δημόσια και να διαφοροποιηθούν από την επίσημη εθνική γραμμή, λέγοντας ότι είναι πλούτος το ότι υπάρχει αναγνωρισμένη μακεδονική γλώσσα και μακεδονικός πολιτισμός, και ότι ο γειτονικός μας λαός έχει το δικαίωμα του συλλογικού αυτοκαθορισμού και αυτοπροσδιορισμού. Δηλώνουμε ότι διαφοροποιούμαστε από την επίσημη θέση της Ελλάδας ενάντια στο δικαίωμα της δημοκρατίας Μακεδονίας να γίνει δεκτή σε διεθνείς οργανισμούς με το συνταγματικό της όνομα, και ότι υποστηρίζουμε ότι η δημοκρατία της Μακεδονίας δεν πρέπει να υποκύψει τον ελληνικό εκβιασμό, αλλά να συνεχίσει να αποκαλείται η δημοκρατία της Μακεδονίας. Το να επιλέγει το όνομά της δεν είναι εθνικισμός, αλλά να φέρει το δικαίωμα. Κατά την επίσκεψή μας, επιδώσαμε το παρακάτω κείμενο. Κείμενο ανυπακοής στην επίσημη εθνική γραμμή για το βέτο. Not in our name. Το βέτο είναι μια επιθετική και ηθική και ανήθικη πολιτική πράξη. Εμείς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα αυτοκαθορισμού και αυτοπροσδιορισμού του λαού της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Και είναι, όπως ξέρετε, ολόκληρο ένα κείμενο, μια σελίδα, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε τώρα. Αντιεθνικιστική κίνηση, ελληνική ομάδα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ελληνικό παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη, εργατική είναι ο κύριος Δημητράς, όπως ξέρετε, εργατική εξουσία, κομμουνιστικό σύνδεσμος, πολίτες ενάντια στον εθνικισμό κτλ. Τώρα, αυτοί έχουν δικαίωμα και καλώς πράττουν. Το να έχει κανείς αδιαφορετικές απόψεις, πώς αποκλείεται η φωνή του? Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο του προοδευτισμού και ποιο είναι το κριτήριο του φασισμού? Το να απαγορεύεις να εκφράζει κανείς την άποψή του δεν είναι, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, δεν είναι ένας φασισμός? Ιδού το ερώτημα το οποίο τίθεται σε όλους της ανανεωτικής πλευράς του συνασπισμού ιδιαίτερα. Το ερώτημα το οποίο τίθεται. Ή στους αναρχικούς φίλους μας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή? Τι μονόπλευρη δημοκρατία είναι αυτή? Είναι μια δημοκρατία την οποία ζήσαμε εμείς τα χρόνια, τα μαύρα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας μας μετά τον εμφύλιο πόλεμο και ιδιαίτερα στα χρόνια της δεξίας. Αυτό δεν είναι? Από μια άλλη πλευρά. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο διαχωριστικός χώρος ανάμεσα στην προδοσία και στην προδοσία. Τι είναι προδοσία και τι είναι μη εθνικών και μη πατριωτικών? Ταυτίζονται αυτά. Έτσι, αυτό είναι ερώτημα το οποίο απαιτεί απάντηση με νυφάλια σκέψη. Δεν υπάρχει. Αλλά κυρίως έχοντας υπόψη μας, προσέξτε, δεν φταίνε αυτοί εδώ. Θα σας πω ότι όπως ξεκίνησε, έτσι τελειώνω. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα στα μεγάλα κόμματα δεν είναι μόνο αυτό που υποπτεύεται ο τελευταίος πολίτης, και οι έρευνες το αποδεικνύουν, ότι όλοι πιστεύουν ότι λαθροχειρίες έχουν γίνει και από τα δύο κόμματα και γίνονται, και τα κόμματα τρέφονται ακριβώς από αυτήν την τροφή, την άνομη τροφή, το μαύρο χρήμα. Είναι γνωστό αυτό και δεν με πείθει εμένα ο άνθρωπος ο οποίος έπινε καφέ με τον Σιμίτη κάθε πρωί, το πρωινό καφέ, όπως είναι ο Πρετεντέρης, να είναι τώρα κριτής και να λέει ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει αδίκημα. Ναι, αυτά τα αστεία πράγματα πρώτη φορά τα βλέπω. Πρώτη φορά τα βλέπω δηλαδή ως αδέκαστος κριτής. Αν μπορεί να υπάρξει αδέκαστος κριτής, εκείνος που έχει βάλει το δάκτυλο στο μέλι της εξουσίας και το έχει γευθεί, υπό την έννοια ότι ήταν ευνοούμενος της εξουσίας. Γιατί ο κάθε δημοσιογράφος δεν πηγαίνει με τον πρωθυπουργό το πρωί να παίρνει τον καφέ του. Θέλω να πω, κύριε Χούντα, αυτά τα ερωτήματα δένουν. Η ιδεολογική πλευρά, η ιδεολογική λαθροχειρία και η οικονομική λαθροχειρία πάνε χέρι-χέρι. Και ο νοών νοείτο, κύριε Χούντα.